Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, τομέας διασύνδεση πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Σωστά. Σωστά. Σπύρος Μπαλαντίνος. Σπύρος Μπαλαντίνος. Το καλύτερο παιδί. Το καλύτερο παιδί. Λοιπόν, είναι το ζητούμενο πια να διασυνδεθεί ο πρωτογενής τομέας με τον τουρισμό και μπορεί, είναι εφικτό ή απλά λέμε για να λέμε. Και όλο αυτό γίνεται μόνο μέσω της αγροδιατροφής. Εντάξει, για μας είναι ένα στοίχημα όλο αυτό, γιατί τόσα χρόνια ακούμε το ίδιο, δηλαδή εγώ που ασχολούμαι με το δευτερογενή τομέα και έχω και μια σχέση έντονη με τον τουρισμό. Mm-hmm. Ακούω τόσα χρόνια ότι αν ο κάθε τουρίστης που ερχόταν στην Κρήτη έτρωγε ένα γραμμάριο τυρί, ας πούμε, θα εξαφανιζόταν το τυρί. Mm-hmm. Και ότι αν μπει το τυρί στα ξενοδοχεία. Δηλαδή, εγώ με τυριά, επειδή ασχολούμαι με τα τυριά, πιο πολύ ότι ακούω είναι προς τα εκεί. Και γενικά, πολλοί πιστεύουν ότι αυτή η διασύνδεση είναι που θα φέρει τη λύση στα προβλήματα που έχουμε και η τοπική παραγωγή. Για μένα, σίγουρα η αγροτροφή μπορεί να φέρει και λύσεις και στα ξενοδοχεία, με την έννοια ότι μπορούμε μέσω αυτής να κερδίσουμε την επιμήκυση του τουρισμού, που επίσης ακούω από τα γεννήθηκα. Οπότε αυτά τα δύο είναι τα δεδομένα τα οποία θα ήθελα πολύ να δω, αν μπορώ να ασχοληθώ και λίγο παραπάνω και εγώ, αλλά σίγουρα και πολλοί συναδελφοί μου στην περιφέρεια γενικά. Και επειδή καλά το είπατε, τα ακούτε από τότε που γεννηθήκατε και εμείς τα ακούμε από τότε που γεννηθήκαμε, διαπιστώνετε εσείς στην πράξη να έχουμε κάνει κάποια βήματα εμπρός στο κομμάτι της διασύνδεσης? Ναι, γίνονται πάρα πολλά βήματα. Αυτή την περίοδο, κοιτάξτε, εμείς ούτως ή άλλως και εγώ δεν θα μπορούσα να έχω υπόσταση αν δεν υπήρχε ένας γενικότερος στρατηγικός σχεδιασμός. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα αν δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός. Οπότε βρίσκω και εγώ πάτημα σήμερα, γιατί ο στρατηγικός σχεδιασμός της περιφέρειας είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή είναι για την ανάπτυξη του τουρισμού της ενδοχώρας. Υπάρχουν σήμερα προγράμματα τα οποία και στην πορεία θα τα δούμε, είτε με φεστιβάλ, με την ανάδειξη σε κάποια χωριά, με την ανάδειξη των χωρικών επεμβάσεων που θα γίνουν από την περιφέρεια κτλ. Η περιφέρεια θέλει να μεταφέρει το τουριστικό κομμάτι και στην ενδοχώρα. Mm-hmm. Και αυτό μακροπρόθεσμα για μένα θα είναι η λύση στον τουρισμό που ψάχνουμε τη χειμερινή κυρίως περίοδο. Αλλά σίγουρα για να γίνει αυτό θα πρέπει πρώτα να σπείρουμε το καλοκαίρι που έχουμε το μαζικό τουρισμό, ούτως ώστε να καταφέρουμε σιγά σιγά να θερίζουμε και το χειμώνα. Σίγουρα έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα και όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Είτε από τον κάθε Δήμο ξεχωριστά, είτε από οργανισμούς. Είναι κάποιες κινήσεις οι οποίες σίγουρα κάθε μία βοηθάει. Καλό είναι τώρα να μπούμε σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, το οποίο θα βοηθήσει να πάμε στην επόμενη μέρα πιο οργανωμένα σε σύνολο την Κρήτη. Mm-hmm. Για την πολυπόθητη διασύνδεση του αγροτικού τομέα με τον τουρισμό, η ερώτηση είναι οι ξενοδόχοι, γιατί εσείς τα ξέρετε και από τις δύο σκοπιές του πράγματος. Οι ξενοδόχοι, είναι εύκολο ή δύσκολο να βάλουν τα κριτικά προϊόντα μέσα στα ξενοδοχεία, και αν βεβαίως συμπληρωματικά και οι τουρίστες, ο κόσμος τα ζητάει τα κριτικά προϊόντα, τα γνωρίζει, τα ζητάει? Εντάξει, αυτό τώρα είναι μια ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί τμηματικά, γιατί δεν είναι όλα τα ξενοδοχεία το ίδιο. Uh-huh. Πρέπει να βάλουμε ξεχωριστά φυσικά τα ξενοδοχεία, τα all inclusive, τα οποία ο καταναλωτής έρχεται για να κάνει συγκεκριμένου τύπου διακοπών. Μπορεί και να μην τον ενδιαφέρει στο τέλος αυτό που θα δοκιμάσει. Δηλαδή, δεν μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τους πάντες σε αυτό το μοντέλο που θέλουμε εμείς να περάσουμε. Όμως, σίγουρα για αρχή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έρχεται είτε μεμονωμένος είτε μέσω πρακτορείων και έχει θέληση να δοκιμάσει και να δει αυτό που όντως διαφημίζουμε και εμείς στο εξωτερικό. Δηλαδή, αν δείτε όλες οι καμπάνιες μας, είναι Sense the Authentic, Feel the Real Crete, δηλαδή αυτό πουλάμε ουσιαστικά. Και αυτοί που έρχονται με βάση αυτή τη διαφήμιση και όχι επειδή έχουν αγοράσει ένα φθηνό πακέτο από ένα τουριστικό πράκτορα, αυτοί είναι και οι κύριοι πελάτες μας. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε εκπαιδεύοντας αυτούς τους πελάτες και στην πορεία σιγά σιγά να περάσουμε σε όποιο μοτίβο μας έρθει. Είναι διαθέσιμο. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές ακούμε και εμείς, εγώ από την τηλεοπτική σκοπιά πάλι, συγγνώμη, αλλά είναι το βασικό μου αντικείμενο, οπότε από εκεί ακούω τα περισσότερα. Ας πούμε για τα βουτυράκια. Γιατί να δίνουμε συγκεκριμένη ευρωπαϊκή φίρμα και να μην υπάρχει ένα ντόπιο βούτυρο? Υπάρχει όμως ένα ντόπιο βούτυρο. Δεν υπάρχει αυτό που θέλουμε πραγματικά, γιατί το κόστος που μπορεί να παραχθεί ένα τέτοιο προϊόν είναι πολύ, πολύ υψηλότερο από το ευρωπαϊκό. Το ευρωπαϊκό βούτυρο είναι ένα σωστό, καλό βούτυρο, ας πούμε, το οποίο μπορεί να φτάσει στον καταναλωτή σε μια συγκεκριμένη μερίδα. Και το προτιμάνε τα ξενοδοχεία, προφανώς και λόγω κόστους και γιατί το προϊόν που λαμβάνει ο τελικός καταναλωτής είναι σωστό και καλό. Για να φτάσουμε στο επίπεδο να παράξουμε με τόσο χαμηλή τιμή ένα βούτυρο, θα ξεφύγουμε είτε στην ποιότητα, είτε το κόστος θα πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε, αυτό ήταν ένα μικρό παράδειγμα τώρα στο επίπεδο αυτό.
Αλλά πιστεύω γενικά ότι μπορούμε κι εμείς από μόνοι μας να εκπαιδεύσουμε και τον τουρίστα να έρθει και δεύτερη φορά μέσα στο χρόνο. Γιατί πολλοί κάνουν διακοπές και δεύτερη φορά μέσα στο χρόνο, έχουν αυτή τη φιλοσοφία. Uh-huh. Αλλά προτιμάνε περιοχές πάλι του μοντέλου ήλιος θάλασσας, όπως είναι η Μαγιόρκα, όπως πάνε σε κάποιες χώρες οι οποίες συνεχίζουν δηλαδή στο ίδιο μοντέλο τις διακοπές τους. Μπορούμε να δούμε η δεύτερη φορά τους να γίνει πλέον εδώ πέρα στα χωριά μας, στην Ενδοχώρα, να uh-huh. δουν τα αξιοθέατα, τα μονοπάτια. Άλλωστε, η στόχευση του τουρισμού το τελευταίο διάστημα πια είναι πιο πολύ στην εμπειρία, στο experience, έτσι δεν είναι, ό,τι περιλαμβάνει αυτό. Εντάξει, γενικότερα, σκεφτείτε ότι σαν προορισμός έχουμε μεγαλώσει πάρα πολύ στη διάθεση των κλινών. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλά καινούργια ξενοδοχεία. Οπότε, ο κόσμος που έρχεται δεν φτάνει να είναι ο απλός κόσμος που ερχόταν ούτως ή άλλως είτε για το μοντέλο ήλιος θάλασσα, είτε γιατί ξανάρχονται στην Κρήτη, είτε για οποιοδήποτε λόγο. Πρέπει να αναπτύξουμε και καινούργιο τουριστικό προϊόν. Mm-hmm. Και ουσιαστικά δεν έχουμε να αναπτύξουμε τίποτα, γιατί αυτό που κυνηγάνε άλλοι να δημιουργήσουν τώρα mm-hmm. από το μηδέν, εμείς το έχουμε διαθέσιμο, είναι διαθέσιμο, το βλέπουμε και εμείς καθημερινά. Άμα πάτε βόλτα σε ένα χωριό, άμα πάτε οπουδήποτε, αυτό που θα λάβετε, αυτό πρέπει και να πουλήσουμε. Δεν είναι κάτι τρομερό. Mm-hmm. Εγώ το σκεπτικό μου με βάση αυτή την ιδέα είναι ότι πρέπει να αναπτύξουμε πάρα πολύ τους επισκέψιμους χώρους. Δηλαδή, εκεί να γίνει η διασύνδεση τουρισμού και πρωτογενού τομέα. Uh-huh. Να μην εστιάσουμε στο να πουλήσουμε το προϊόν στα ξενοδοχεία, αλλά να πάμε τον επισκέπτη στο χώρο που παράγει το προϊόν, να του δώσουμε την εμπειρία. Uh-huh. Να γίνει και λίγο βιωματική η εμπειρία. Να γίνει βιωματική, το οποίο θα αποδώσει τόσο για τους ανθρώπους που έχουν τους χώρους αυτούς, uh-huh. δηλαδή για τον μικροπαραγωγό, ο οποίος σήμερα δεν έχει κανένα μέλλον πουλώντας τα προϊόντα του είτε στο εξωτερικό είτε σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, να του δώσουμε την ευκαιρία να πουλάει τα προϊόντα του εκεί. Στον χώρο παραγωγής τους, που πληρώνεται για την βιωματική εμπειρία που θα uh-huh. Δίνει στον επισκέπτη, να πληρώνεται για το προϊόν του που θα το πουλάει και σε μια καλή τιμή φυσιολογικά πάλι στον επισκέπτη, αλλά να δημιουργήσουμε και ένα μοντέλο το οποίο θα είναι διαφήμιση για τα προϊόντα μας στο εξωτερικό. Δηλαδή να παίρνει μια βιωματική εμπειρία, την αυθεντική, για το πώς παράγεται η γραβιέρα, πάλι θα πω εγώ, γιατί uh-huh. είναι το uh-huh. αντικείμενό μου. Εδώ πέρα, ακόμα και αν δεν είναι αυτό 100% που παράγουμε σήμερα, γιατί έχουμε μπει σε πιο βιομηχανική κατάσταση, αλλά όταν θα πάει και ο επισκέπτης πίσω στο σπίτι του, να το αναζητήσει σε ένα σούπερ μάρκετ σαν προϊόν, γιατί θα έχει λάβει μια ωραία εμπειρία από εδώ πέρα. Να το βάλει στη διατροφή του στη Σουηδία, στη Δανία, στην Αγγλία ή όπου γυρίσει στο σπίτι του, και έτσι να ενισχύσουμε και το εξαγωγικό μοντέλο. Είναι win-win σε όλες τις άρα τα τυροκομεία μπορούν να γίνουν λίγο σαν τα εινοποιεία. Εντάξει, πήραμε δηλαδή, τώρα το εινοποιείο. Ναι, είναι το, δεν είναι μόνο το τυροκομείο, είναι το ελαιοργείο, είναι το εινοποιείο, είναι οτιδήποτε μπορούμε να σκεφτούμε. Ακόμα και τα παξιμάδια δηλαδή, ακόμα και κάτι πιο απλό, η σφακιανή πίτα. Μπορεί να γίνει ένα κέριο, έτσι, πολύ δυνατό εξαγωγικό προϊόν, η σφακιανή πίτα, το οποίο είναι μια απλή πίτα που παράγεται σε ένα χωριό. Πας εκεί, βλέπει πως το φτιάχνει η γιαγιά, με πηχτό γαλοχανίων και με τη συνταγή διτάδε, τη βάζεις και σαν κουτάκι, την πουλάς και στη Σουηδία. Έχουμε εξαιρετικούς ανθρώπους που παράγουν τα προϊόντα αυτά. Οπότε μπορεί να είναι ένα προϊόν το οποίο δεν έχουμε σκεφτεί καν εμείς ακόμα. Ένα προϊόν που ήδη είναι δίπλα μας, το έχουμε εμείς κάτι συνηθισμένο που το έχουμε στην κουλτούρα και στη φιλοσοφία μας και δεν έχουμε σκεφτεί ότι μπορεί να είναι ο οδηγός μας για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, τώρα που είπατε για το προϊόν που έχουμε στην κουλτούρα μας και στη φιλοσοφία μας, πάμε τώρα να σας πω και εγώ τον καημό μας. Παρακαλώ. Να το πάρει ο Σουηδός, να την πάρει τη γραβιέρα ο Σουηδός. Θα βγάλει τα κομπιτέρια. Πώς να την πάρει τη γραβιέρα στην τιμή που έχει φτάσει. Που πας μπροστά στα τυροκομικά στο σούπερ μάρκετ και σε πιάνει ήλιγκος από αυτό που βλέπεις. Ναι, τώρα μπαίνουμε σε μια συζήτηση. Τι κάνουμε εδώ, τι έχει γίνει, τι έχει πάει λάθος. Είναι πάντα για μένα λίγο δύσκολο το να καταφέρω να περάσω στον εκάστοτε ακροατή μου, δηλαδή είτε αυτό γίνεται σε τηλεοπτικό επίπεδο είτε σε προσωπικό επίπεδο, το ότι η γραβιέρα είχε μία λάθος τιμή αρχικά όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή η παραγωγή πουλούσαμε πάρα πολύ χαμηλά, ανταγωνιζόμενοι ο ένας τον άλλον, βρισκόμασταν σε μία κατάσταση εγκλωβισμένοι όλοι και δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Οι τιμές καθορίζονταν από συγκεκριμένα μοντέλα της αγοράς που πήγαινες να πουλήσεις παραπάνω από την τιμή και δεν σε άφηνε η αγορά να πουλήσεις. Όλη αυτή ήταν μια κατάσταση που το προϊόν υποτιμήθηκε εν τη γενέση του. Δηλαδή, από πάρα πολύ καιρό τώρα έχουμε ένα υποτιμημένο προϊόν. Uh-huh. Σε δεύτερη φάση, πρέπει να καταλάβουμε ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε τεράστιες ανατιμήσεις εκτός τις κλασικές ανατιμήσεις που είναι για όλες τις επιχειρήσεις, φως, νερό, τηλέφωνο δηλαδή, στα βασικά, μισθοδοσίες, όλα αυτά τα που είναι κοινά για όλες τις επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, θέλω να πω, γιατί είναι μια κατάσταση η οποία παντού είναι παρόμοια. Θέλω να αναλογιστείτε ότι πριν δύο χρόνια αγοράζαμε 80 λεπτά το γάλα,
Πέρσι φτάσαμε να το αγοράζουμε ένα 40, φέτος αγοράζουμε γύρω στο 1,20. Τώρα λέω νούμερα, το οποίο είναι λάθος, θα με φάνε τώρα στην πορεία. Όχι, δώστε για να ακούσω τα σχολεία μου. Απλά θέλω να δώσω και στον καταναλωτή την εικόνα ότι υπάρχει μια αύξηση 50% ήδη στην πρώτη ύλη, υπάρχει μια τεράστια αύξηση σε ενέργεια, μεταφορικά, μισθοδοσίες κτλ. Και η αύξηση που πήρε το προϊόν κυμαίνεται γύρω στο 30 με 35% αυτό που βλέπουμε εμείς σήμερα τα τελευταία δύο χρόνια. Οπότε, μελετώντας εγώ αυτή την αύξηση, δεν είναι η αύξηση καν που έπρεπε να έχει πάρει το προϊόν. Όλο αυτό τώρα σε ένα πλαίσιο καθαρά επιχειρηματικό. Από την άλλη, και εμείς, σαν τυροκόμοι, προσπαθούμε να μην δώσουμε τη μέγιστη. Δηλαδή, πέρυσι απορροφήσαμε και κόστος. Γιατί? Γιατί είναι το τυρί. Και η γραβιέρα που έχουμε πιάσει σαν παράδειγμα είναι το τυρί της χαράς και της λύπης μας εδώ πέρα. Δηλαδή είναι ένα τυρί που βρίσκεται στα σπίτια μας, όχι γιατί είναι. Εντάξει, προφανώς και διατροφικά μας δίνει πάρα πολλά στοιχεία, αλλά είναι ένα τυρί που άμα το στερήσουμε από τον κριτικό καταναλωτή, όπου και να το εξάγουμε, δεν θα έχει την ίδια αξία. Δηλαδή, ό,τι και να καταφέρουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα, αν έχουμε χάσει την Κρήτη, κυρίως την Κρήτη και την Ελλάδα, αλλά αν χάσουμε και την Κρήτη σαν πελάτη, τότε έχουμε αποτύχει. Δεν έχουμε κανένα λόγο ύπαρξης. Κύριε Παναντίνα, αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Νομίζω ότι θα το συζητήσουμε σε επόμενη φορά, σε επόμενη εκπομπή, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Και βέβαια να πούμε ότι συντονίζονται έτσι, οι τυροκόμοι, αν δεν κάνω λάθος, σε ολόκληρη την Κρήτη. Είσαστε σε φάση που ανοίγετε τώρα. Τώρα προσπαθώντας να φτιάξουμε όλη αυτή την κατάσταση, δημιουργούμε την Ένωση Τυροκόμων Κρήτης, η οποία είναι τώρα υποσύσταση, θα βγει αυτές τις μέρες. Εγώ είμαι στην ειδικούσα που βγάζει την. Που θα πάμε και στη Γενική Συνέλευση. Ούτως ώστε να καταφέρουμε οργανωμένα να ανακτήσει και η γραβιέρα και όλα τα προϊόντα μας την αξία που έχουν και να την καταλάβει και ο καταναλωτής. Θα μας την εξηγήσετε μόλις συσταθείτε. Εντάξει. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.